Μια διαδρομή χιλιάδων χιλιόμετρων, λένε οι Κινέζοι, αρχίζει πάντα με ένα βήμα. Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του Ισαβεύσκη. Μόνο που για τον Σκοπιανό ποδοσφαιριστή, αυτό το βήμα ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρο που τότε ο πιτσιρικάς Τόνι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί μέχρι που θα μπορούσε να φτάσει. Έτσι λοιπόν, μια φορά και ένα καιρό, λίγα χιλιόμετρα μόνο βόρεια της Ελλάδας, υπήρχε ο γιος της Τράγκητσα αλλά και του Γιώργη Ισαβεύσκη. Γεννήθηκα σε μια πόλη που λέγεται Μπίτολα, ή στα ελληνικά πιο γνωστή Μοναστήρι. 14 Ιουνίου 1963 έτος. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια που ούτε ήταν πολύ πλούσια ούτε ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος και η μάνα μου ήταν το ίδιο δημόσιο υπάλληλο, αλλά δούλευε σε εργοστάσιο. Μπορώ να πω ότι η ιστορία μοιάζει σαν όλες τις ιστορίες παιδικές, με τα όνειρα να παίξεις ποδόσφαιρο, να παίξεις μπάσκετ, γιατί εκείνες εποχές στη παλιά Ιουγκοσλαβία υπήρχε πάρα πολύ αθλητισμό, υπήρχαν όχι τόσο καταστάσεις αθλητικές όσο η ιδέα και η φιλοσοφία ότι κάθε παιδί πρέπει να ασχοληθεί με το αθλητισμό. Ούστε да речем како мало дете, од да не почнувам од пето, од 5 години, 6 или 7 години, па од 8, 10 години тука постојано играше фудбал со неговите врсници, меѓутоа после 2 години се одвојуваше од другите деца. Мора да поиму на тихерос που έμεινα σε μια γειτονιά που το σχολείο και το σπίτι μου ήταν στα 50 μέτρα ένα το άλλο. Και ειδικά καλοκαίρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, είμαστε στο σχολείο. Παίζαμε σε άσφαλτο, ναι μεν, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα να ασχολούμαστε καθημερινά. Οι καλοκαιρινές μήνες ήταν πιο έντονο, που υπήρχε και πιο πολλά παιδιά και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη υποχρέωση με το διάβασμα και το σχολείο. Από μικρός δεν είχα κάτι ιδιαίτερο ότι είχα το είδωλο κάποιος παίχτης. Ήμουνα φανατικός με τη Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνη την εποχή, αλλά ξεκινήσα το ποδόσφαιρο να παίξω επειδή με άρεσε πάρα πολύ. Овде многу фудбал се играше во времето. Сега не толку, меѓутоа тогаш многу фудбал се играше. Тоа беше, да речам, негде 70-та година, тој кога имаше 7 или 8 години, 10 години, во малата играја, во малите играја, и постојано го земаја од едната мала и од другата. Ήταν ένα παιχνίδι που έβγαζα τον εαυτό μου ελεύθερα. Ήταν ο μόνος ο χώρος που μέσα στο γήπεδο εκείνο, στο άσφαλτο, που δεν σκεφτόμουν τίποτα, ούτε το διάβασμα, ούτε το πατέρα μου, ούτε τη μάνα μου, κανένας. Όνειρα και καθημερινότητα συμβάδιζαν για τον μικρό τον Ισαβεύσκη. Το πιτσιρικά που μεγάλωνε στο μοναστήρι, λίγα μόνο χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Ποδόσφαιρο από το πρωί ως το βράδυ με φίλους και συμμαθητές εκεί, στη γειτονιά, και ένα ταλέντο που δεν άρχισε να φανεί. Και έτσι στα 14 του χρόνια, η Πέλιστερ, η τοπική ομάδα, γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιρικός σταθμός στη ζωή του. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται από μικρός όταν έχεις το πρωταθλητισμό, όταν δεν δέχεσαι
να χάσεις έστω και στη μικρή ηλικία που πόσο ήμουνα, 8-9 ετών, δεν θα σε χάσω. Είχα φτάσει σε σημείο, κάποια στιγμή είχα τσαντιστεί τόσο πολύ που κάποιος οι παίκτες μου, φίλος εκεί που είμαστε μαζί, δεν έκανε κάτι όπως εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι έπρεπε να κάνει, δεν έπαιξε σωστά την μπάλα και άρχισα να το δέρνω. Δηλαδή τα παιδικά, να του ρίχνεις κλωτσιές και αυτά. Ας μπήσε το πρώτο. Αν το ήθακασε, ή πρόδωσε να τρενίρα. Τρενίρασε βουτσιλίστε. Εκείνη τη στιγμή δεν μου πέρναγε τίποτα από το μυαλό ότι κάποια στιγμή θα παίξω μπάλα, θα είμαι κάποιος, θα παίξω μπάσκετ, γιατί σας είπα, στο μυαλό μου ήταν και αυτό, θα είμαι διάσημος, θα είμαι δεν ξέρω τι, θα παίζω σε μεγάλη ομάδα. Δεν είχα, και μπορώ να σας πω αυτό, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει ή όχι, αλλά ποτέ δεν είχα πρωτότυπο ότι θέλω να μοιάζω σαν αυτό το παίχτη, θέλω να παίξω σε αυτή την ομάδα. Δεν είχα αυτές τις σκέψεις που οι φαντασιώσεις που έχει κάθε παιδί. Είναι καλό, είναι κακό, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Μου είπα τη μάικα μου, εγώ δεν ρέτσα μέσα με το σλούσνε, και μου ρέτσεσε, ναι, και μου ρέτσεσε, ναι, ότι δεν ενάστηνες, για το στο εστούδενο, ή μράς, ή δόσιμα. Ας, το πέσε νέκδε, после 10-12 години, кога тој му рече нему, дали ти одиш на работа, кој ќе врне, одиш на работа, тај му вели тоа, меѓутоа, јас одам за пари, а ти не мора да трчаш тук. Сте гитена му по емена, итан енас палјос подосвестис, кој епезе стин омада Пелистер, ке екип по пезаме καθημερινά, κάποια στιγμή με ρωτάει και μου λέει, Τόνι, γιατί δεν έρχεσαι να κάνεις προπόνηση με τους μικρούς στο Πέλιστερ. Και εγώ, επειδή είχα ένα φόβο από τον πατέρα μου, φοβόμουν να ζητήσω κάποια πράγματα, όπως πιστεύω κάθε ένας μικρός εκείνη τις εποχές, λέω, φοβάμαι να ρωτήσω τον πατέρα μου, δεν ξέρω αν θα με αφήσει, γιατί ήταν λίγο και αυστηρός απέναντι μου. Μου λέει, θα έρθω εγώ να ρωτήσω και να δούμε τι θα γίνει. Όπως ας κόγα, θα ρέτσαμ, τα πέσε μου ενιτσιατίβα, δέτετο, Τόνι, не знаеше дека практично во прво време зошто му рекв нему. Јас не му велев и не помислував економски. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για ποιος ήταν ο λόγος που με άφησε, αλλά επειδή φοβότανε ο πατέρας μου μην πλέξω έξω στον δρόμο, με ευτυχώς τότε δεν υπήρχαν ναρκωτικά και άλλα πράγματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά να μην χάνω πολύ χρόνο στον δρόμο, τουλάχιστον να ξέρω ότι θα πάει η προπόνηση 1 με 2 ώρες και θα γυρίζει στο σπίτι και να διαβάζει. Γιατί μπορώ να πω, όπως όλοι οι μικροί, έτσι και εγώ, δεν είμαστε και πολύ, δεν μας άρεσε πολύ το διάβασμα. Ήταν η ηλικία 14 ετών. Ποδοσφαιρικά ξεκίνησα πολύ αργά. Όμως φαίνεται ότι ήμουν λίγο καλούτσικος για να μπορώ να καλύψω όλος αυτό το χρόνος που δεν... Και αυτό όταν λένε ότι υπάρχει Ιουγκοσλάβικη σχολή και δεν ξέρω ποια σχολή, θέλω να πιστεύω ότι όλα είναι μέσα στον ίδιο τον άτομο, στον ίδιο τον αθλητή, πώς παίρνει, πώς καταλαβαίνει. Το είπανε κόσμος κρίσιμο να έχει, Δαούδη, τα τέρτσα, и по душ, и ноќе, сите деца играа, тој во училиште тренираше и трчаше. Без да го знаеме, значи каешо е и ќе си дојдеше. Отон архиза ста 14 на асколуме плеон лиго кјо
επαγγελματικά, αν μπορείς να πεις έτσι, για μένα άλλαξε ο τρόπος σκέψη που εκεί έπρεπε λίγο περισσότερο να είμαι πιο σοβαρός, να έχω κάποιες ευθύνες, γιατί ο προπονητής ήταν αυτός που μας έλεγε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Ήταν η υποχρέωση που έπρεπε να φτάσει στην προπόνηση, στην ώρα. Όλα αυτά λίγο μπορεί να αλλάξανε αυτή την παιδική ελευθερία που είχα, που έπαιξα στο σχολείο. Ni ne znam vo promili ne pomislував да тој утре друден ое што е или повеќе или помалце, па ќе земеме пари или што ти ја знам. Η απόσταση από το μοναστήρι στα Σκόπια είναι περίπου 2,5 ώρες. Για τον πιτζηρικά όμως τότε, 17χρονο Τόνι Σαβεύσκη, η απόσταση ήταν όση και τα όνειρά του για να παίξει μπάλα σε μια ομάδα μεγαλύτερη από την Μπέλιστερ. Τότε οι σιρήνες από τις κορυφαίες ομάδες του Βελιγραδίου για μια μετεγραφή ηχούσαν δυνατά. Όμως το δέσιμό του με την οικογένεια και η κοντινή απόσταση από την πατρογονική εστία τον έκαναν τελικά να προτιμήσει τη Βάρντα και τα Σκόπια. Και αφορμηδόθηκε. Ένας φιλικός αγώνας και πάνω απ' όλα η διορατικότητα του μεγάλου Στέφαν Μπόμπεκ. Είναι λίγο περίεργο γιατί αυτά τα 3 χρόνια, από 14 μέχρι 17, εγώ στην ουσία έπαιζα στη μικρή ομάδα και άρχισα να παίζω και στην εθνική ομάδα των Σκοπίων και άρχισα από εκεί να παίζω και στην εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας. Δεν πρόλαβα να παίζω στην πρώτη ομάδα στη Πέλιστερ και κατευθείαν από εκεί έφυγα για Βάρνταρ του Σκοπίων. Затошто тогаш за Тони, кој што ги одигра, да речам, не знам колку натревари во до 17 до 18 години, што врвни стручњаци се искажаа многу позитивно спортски. Та трија авта хронја по архиса να προπονιούμε με τη εφηβική ομάδα. Κάποια στιγμή και ο πρώτος προπονητής της πρώτη ομάδα, όπως συνηθίζεται στη Ιουγκοσλαβία αλλά και σε άλλες χώρες λογικό, ή λίγο καλύτεροι από μικροί, να τους παίρνουν μαζί να κάνουν προπόνηση, κάποια στιγμή για διπλό, έτσι και εγώ κάποιες φορές είχα συμμετέχει σε αυτό το διπλό και ο προπονητής πλέον τη τελευταία χρονιά άρχισε να με παίρνει και στις αποστολές και έκανα και μία προετοιμασία. Η προπορούτσιο να μία 4 γράτσα να δώσει ο Βάρντα, να μην βίδιμο, οτσένιμο и ако су за Вардар, да их ми прихватимо. Дошли су 4 играча, Канатларовски, Георгиевски, Савевски и још еден мали, не могу се са тренутно сетит. Записо сам, а сам заборавил. Εκείνο το διάστημα προπονητής της Βάρντα Σκοπίων ήταν ο περίφημος ποδοσφαιριστής παλιά και προπονητής Στέφαν Μπόμπεκ. Ήταν μεγάλη μορφή, μεγάλη ιστορία για το Ιουγκοσλάβικο ποδόσφαιρο. Οι δύο γράτσοι σου εισάσλοι να τέρεν και ράδιλοι σου σαν πόμοτσιν τρέντερο, а я сам задържал Савевског. Ја сам чуо нешто о нјему да е он талентован. Мислим да во оно време има око 17 година, био е млад. Και όταν κάποια στιγμή είχε έρθει ο πρόεδρος της Βάρντα Σκοπίων να μιλήσει με τον πατέρα μου, το ρώτησε ο πατέρας μου, μα πώς το είδε, πού το είδε, ξέρω εγώ. Και αυτό μου έχει μείνει για πάντα ότι ο προπονητής ο Μπόμπεκ είπε, μα εγώ το είδα 20 λεπτά έπαιζε, δεν ακούμπησε την μπάλα, αλλά για μένα αρκούνε οι κινήσεις που έκανε, πώς υπερφέρονταν μέσα στο γήπεδο, η νοοτροπία που είχε. Γιατί σπάκι τρέινερ βόλει να δει η γράτσα, να δει κάκο σε πονάσια να τερένο, κόλκο να
da li po pitanju tehnike, taktike, ovaj dobar. Εκείνη την εποχή έπαιζα και στις ομάδες εθνικές των Σκοπίων και τη Ιουγκοσλαβία και όπως είναι λογικό, με έχουν δει και άλλα άτομα, με έχουν προσέξει και άλλες ομάδες και έτσι αρχίζανε να φτάνουν και οι πρώτες φήμες ότι σε θέλει η άλλη ομάδα, σε θέλει εκείνη η ομάδα και ήταν ομάδες που πραγματικά το Ιουγκοσλαβικό ποδόσφαιρο ήταν μεγάλη τιμή να μόνο και μόνο να ενδιαφέρεται. Νόρμαλνο, βέρνας μέσα ζαμπέλεζαν ο Στρουτσινάτσιτε ή βίδωα δεκα βοτώα μόμτσε σε κρύα νέστο φούτμαλσκο ή το ανέσαμο φούτμαλσκο του κου νέστο ισκλουτσίταλμο, νέστο στο γονέμα αντρούγητε ή πορεδι τώα ουστε βο πρβίτε μόμεντι να σίτε Στρουτσινάτσι βο Μπίτολα βνημανία το ήμ μέσα σβρτένο κοντόνι Σάβευσκι. Στο σπίτι μας είχε έρθει μία αντιπροσωπεία της Παρτιζάν και με είχε ζητήσει από τον πατέρα μου, μιλάμε στα 17 μου χρόνια. Меѓутоа, ми беше страф да го пуштам во Партизан, затоа што детето, да речам, од една провинција, тамо, затоа што, да бидам искрен, не темаше кој со него да биде, да речам, една врста подкреп. И затоа се одлучив да оди во Вардар. Шу леј, дакси, то педи му та паи пали се мија καλή ομάδα, αλφα-εθνική ομάδα. Θα είναι δίπλα στο σπίτι, δηλαδή 200 χιλιόμετρα. Θα μπορεί να έρχεται, να πηγαίνω και εγώ, να έρχεται και εκείνος. Του δώσε κάποιες υποσχέσεις ο πρόεδρος ότι οπωσδήποτε θα τελειώσει το σχολείο. Σλίσσα ότι λέω πέτωα. Се сеќам дека улица беше Пецо Божиновски, бројот не се сеќам. Разговарав со татко му на Томи Савецки. Он се сложи да дојди и ми кажа, молим те, гледај го Томи како твој дете. И ја тако се однесо према Томи, Томи Савецки. Μέχρι την έλευση του Τόνι Σαβεύσκη εδώ στα Σκόπια, στα 17 του χρόνια, η Βάρνταρ ήταν μια μικρή έως μικρομεσαία ομάδα. Ο Τόνι Σαβεύσκη ήρθε εδώ, μικρός, σε ένα ξένο τόπο, προσπάθησε να προσαρμοστεί, μην ξεχνάμε ότι ήταν 200 τόσα χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του, προσπάθησε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να γίνει βασικός, τα κατάφερε ύστερα από λογικά σκαμπανεβάσματα και στη συνέχεια, βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, ανέβηκε μαζί με τη Βάρνταρ τα σκαλοπάδια της επιτυχίας. Και έτσι ξεκίνησε η φυγή μου από το σπίτι, στα 17 μου χρόνια, που δεν θα σε χάσω.
Άφηνα το σπίτι μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Κλαίγαμε όλοι. Μου τίμησε εκείνη η εποχή που φεύγανε στο στρατό και σαν να γινότανε γάμος και μας ακολουθούσανε μέχρι το σταθμό να πάρω το λεωφορείο και να φύγω. Да бидам искрен, кога заминуваше, не ни дозволи да го испратиме, а и ние не да не кефне. Сега кога рече Господинот, навистина душата му плаче. Да бидам искрен, не знам колку време од кога замина плачевне. Ети ефига ја та Скопја ке вретика се мија поли εντελώς μόνος, δεν είχα κανένας. Και από εκείνη στιγμή, αν φάνηκε αν είμαι δυνατός ή όχι, εάν είναι ο Θεός αυτός που μας βοηθάει πολλές φορές στη ζωή μας και ούτε που καταλαβαίνουμε, τα κατάφερα να μπω στο τρένο, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, όταν σε κίνησα, μου λέει, μπήκε στο χορό και τα χορέψεις. Зато колку што идеше времето, тогаш ми беше многу, многу тешко, кога идев во Вардар. Јас зато на Джорджа му реков, немам дете за продавање. Му реков на Джорджа, јас немам кола, меѓутоа ќе дојдам пешки и ќе го земам детето од Скопје. Ако то може да се преведе родителски колку ми значеше мене, то само може човек да го преживее, па да го објасни. То не може да се докаже. Екините епохи и Вартар ήταν мија омада που είχε ανέβει στη πρώτη εθνική. Γιατί μπορώ να σας πω ότι ήταν ομάδα που πάλευε μεταξύ πρώτη και δεύτερη εθνική, αλλά από τη στιγμή που είχε έρθει ο κύριος Μπόμπεκ και την ανέβαζε στη Α εθνική, είχε δημιουργήσει μία ομάδα, όπως σας είπα, με προϋποθέσεις, είχε πάρει 10 με 12 παιδιά από όλα τα Σκόπια, που αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ό,τι πιο σωστό είχε κάνει. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ και ξεκίνησε ό,τι πιο φανταστικό για μένα. Bio je primjer svima. Miran je bio pravi profesionalac, radio je pošteno, onako i normal, pa mlad igrač. Njemu je bio i san da dođe u jedan jači klub nego što je bio Bitolj. Ήτανε πολύ δύσκολα να φτάσω εκεί για να βγάλω κάποιον από την ομάδα, αλλά είναι αυτό που σας είπα, ο κύριος Μπόβεκ είχε το καλό που πίστευε τους μικρούς και τους έδινε την ευκαιρία. Εγώ είχα την ευκαιρία, την έπιασα, έπαιξα τα πρώτα παιχνίδια. Он дојде во Вардар заради тоа што овој Бобек стана тренер на Вардар. Онда негова генерација од Битола дојдоа и други. И тоа беше причина за да дојде во Вардар. А он дојде врло млад во Вардар. Не играше во прва екипа на работен во Битола. Δεν έκανα τη ζωή που συνηθίζεται να κάνει ένας μικρός στα 17-18 μου χρόνια. Ήταν ένα καλό μάθημα για μένα, γιατί πιστεύω ότι στη συνέχεια αυτό με βοήθησε να προσπαθήσω περισσότερα όσο μπορώ να είμαι πιο σωστός μέσα στο γήπεδο, να μην δώσω δικαίωμα σε κανένα να μπορεί να μιλήσει
κάτι που πιστεύω δεν ήταν σωστό και δεν ήταν ωραίο. Конечниот резултат го постави Тони Савевски во 84-та минута по овој мајсторски изведен слободен. Прва контра гостију и 0 према 1. Бјег Савевског и Панчев на право мјесту. Била е то пета минута. Секогаш имаше бод два повеќе од казнетите клубови, па на крајот денеска и во редната конференција на Фудбалскиот сојуз на Југославија му ја призна шампионската титула. Εδώ στο γήπεδο της Βάρνταρ στα Σκόπια, οι φίλοι της ομάδας απόλαυσαν μια πραγματικά μεγάλη ομάδα στη δεκαετία του 80 και φυσικά γέμιζαν αυτό το γήπεδο. Ο Ντάρκο Πάντσεφ, ο Ηλένα Εντόφσκι και φυσικά και ο Τόνι Σαβεύσκι δημιούργησαν στη δεκαετία του 80 και κυρίως στα μέσα μια πολύ μεγάλη ομάδα, άμεσα ανταγωνιστική στους κορυφαίους συλλόγους τότε της Γιουγκοσλαβίας, τους συλλόγους του Βελιγραδίου και τους συλλόγους του Ζάγκρεπ. Μια παρέα στην οποία ο Τόνι Σαβεύσκι είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Από εκείνη την εποχή άρχισα και πρόσφερα τις υπηρεσίες μου στη Βαρνταρ Σκοπίων για 8 χρόνια, που έπαιξα γύρω στα 180 επίσημα παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Εκείνη την εποχή αρχίζει και κάποια παιχνίδια εθνική ομάδα Γιουγκοσλαβίων νέων και κάποια παιχνίδια για πρώτη ομάδα, όχι όμως κάποια επίσημα, ήταν όλα φιλικά. Παντώρο, Βάρνταρ во својата историја, како екипа, не бележа многу големи резултати. Секогаш била екипа така во средината на табелата, на една, да кажеме, доста јака југословенска лига во тоа време. Така да доаѓајќи со оваа генерација, значи со мене, Тони и други млади играчи кои дојдоа во тој период, мислам дека прва во својата историја Вардар овај почна да бара нешто повеќе. Значи, три пати излеговме во Европа, еднашка во Куп УЕФА, еднашка бевме прваци на Југославија, игравме во Куп Шампиони. Архисаме ме ти парусија по ихаме кали меса сто гипедо, ανεβάσαμε την ομάδα, αλλά ανεβάσαμε και τις δικές μας αξίες. Па добро, како што кажав, Тони беше квалитетен везен играч и сигурно дека во многу ситуации ми има давано добри топки за да после тоа јас ги спроведам и да постигнам гол. Така да, како играч кој имал директна соработка со него, сигурно дека многу ми помагал во креирањето на шансите за гол. Па, ако треба да го опишувам Тони како играч, неговите карактеристики најголеми беа тоа што можеше многу да трча, што е многу важно за еден везен играч. Екине епохи епеза перисотера сан аристеро хав και εκεί όμως έπαιζα αρκετές θέσεις που δεν είχα πρόβλημα να τις παίζω. Тони беше доста важен играч за нашата екипа, бидејќи со неговите физички предиспозиции, со својата упорност да во 90 минути да одиграат цела утакмица во исто темпо и професионалниот однос према секој надпревар, мислам беше најважна алка во нашиот тим. Его то подосферо дека тој иха ја диаскедаси, то подосферо тој иха, то лео полес форе сан дуља. Ήταν ένας τρόπος για να προσφέρω κάτι περισσότερο στην οικογένεια μου και ήταν ένας τρόπος που ήταν ο καλύτερος τρόπος. Αλλά Τόνι χαρακτήρα είναι добар δέτσκο. Μίσαμε δέκα είναι μίρεν δέτσκο. Ο Τσέκοκας был повлечен, фамилиарен. И ота овај гледна точка, мислам дека никогаш не бил проблематичен. Значи, бил повлечен и добар дечко. Па како прво, Тони како мој другар, мислам дека стварно беше комплетна личност, спортски, така да својот цел живот он ја свати таа професија многу млад. Телика авти стигми тавмазо прагматика тоа на авто му, јати иха тошо поли
θέληση για να φτάσω κάπου. Μήπως είπε, ήταν αυτό που δεν ήθελα να απαγοητεύσω ούτε τον πατέρα μου ούτε τη μάνα μου. Δεν θα σε χάσω ότι για αρκετό χρονικό διάστημα, 2-3 χρόνια, πήγαινα στην προπόνηση με βροχή, όπως βρέχει και τώρα, και με χιόνια. Και ξέρετε πόσο κρύο κάνει εκεί. Έκανα κατεμερινά μία απόσταση, πήγαινε έλα 7-8 χιλιόμετρα για να πιάσω το λεωφορείο, για να πάω στην προπόνηση και να ξαναγυρίζω πίσω, να πάω στο σχολείο, γιατί δεν είχα λεφτά για να αγοράσω αυτοκίνητο. Και αισθανόμουν όταν περπάταγα στον δρόμο και είχε ένα μικρό διάστημα 500-600 μέτρα που περνάγανε οι συμπαίκτες μου με τα αυτοκίνητα και με βλέπανε εκεί, αισθανόμουν ντροπή, αισθανόμουν έτσι λίγο δύσκολο που κρυβόμουν, απέφευγα για να μην με δούνε, ότι περίμενα να φύγουν εκείνοι με τα αυτοκίνητα να μπορώ να περάσω εγώ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί άντεξα όλα αυτά. Γιατί όπως σας είπα και πριν, υπήρχαν πάρα πολλοί καλούς ποδοσφαιριστές, πολλά ταλέντα που δεν τα καταφέρανε, και ένας από τους λόγους μπορεί να είναι και αυτός που έμαθα να μην ντρέπομαι για αυτό που είναι σωστό και είναι ωραίο. Για τους Γιουγκοσλάβους ποδοσφαιριστές εκείνης εποχής, μιλάμε πάντα για τη δεκαετία του 80, μια πιθανή μεταγραφή στο εξωτερικό φάνταζε ως ο απότερος στόχος της αθλητικής διαδρομής. Φτάνουμε έτσι στο 1988, όταν δύο από τα μεγάλα αστέρια της ομάδας της Βάρντα, ο Ντάρκο Πάντσεφ και ο Ήλια Ναϊντόφσκι, μετεγράφονται στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Τότε, ακριβώς εκείνη τη χρονιά, μερικούς μήνες αργότερα, οριμάζει και η σκέψη για πιθανή μεταγραφή του Τόνι Σαβεύσκι σε άλλη ομάδα. Προτάσεις υπήρχαν τόσο από τις ομάδες της Ιουγκοσλαβίας, Βελιγράδι και Ζάγκρεπ, όσο και από το εξωτερικό. Όμως τελικώς η ΑΕΚ από την Αθήνα είναι ο σύλλογος που κάνει τις σωστές κινήσεις για την απόκτηση του Τόνι Σαβεύσκι. Ναι, υπήρχαν και προτάσεις εκείνη την εποχή να πάω, όπως σας είπα ξανά, Παρτίζαν, Ερυθρό Αστέρα, Δύναμο, αλλά πλέον δεν με γέμιζε, να μπορώ να πω έτσι, που μπορεί να ήταν και το λάθος, γιατί ήταν πιο εύκολα από αυτές τις ομάδες να πας στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, γιατί ως γνωστό εκεί ήταν οι άνθρωποι που, εκεί ήταν τα φώτα της δημοσιότητας, εκεί ήταν, πεζόταν όλο το παιχνίδι. Da vi kažem deka za Toni Savevski ušte vo periodu od pred da zamine vo Atina imaše klubovi što se interesira od Bundesligata, imaše od Calcio ligata, imaše 3-4 австријски timovi, među koji najzainteresiran беше Rapid, a jedan period i Salzburg, bideki pak во Салцбург исто имаше наши играчи и нормално се шире разговори кој е, каков е, што е. Честопати го гледа Савевски овде во Скопје, го гледа из Југославија каде што гостуваше Вардар. Отан ендијафертике у Кирос Бајец ја мена, екини стигми Елада ήταν и телестеја епилоги που θα ήθελα να гине, γιατί εντάξει, και εμείς παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο στη Ιουγκοσλαβία και ξέρουμε ποιες ομάδες είναι καλές, ποιες όχι, ποιες χώρες είναι δυνατές. Αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να μην υπήρχε τίποτα καλύτερο, γιατί υπήρχαν άλλες προτάσεις, αλλά όχι και κάτι συγκεκριμένο. Από το βρεμέ πότσινα οι δρούγοι φουτβολέροι τα όντα τον Βάρνταρ. Γιάννες και ότι δεύω Μπέλγια. Οι δρούγοι φουτβολτέροι ότι δεύω νέκο από Δυνάμο Ζάγκρεπ. Τα καϊτώνη σε όδουλτσι, ότι μπιτόλτσενεσε, βλίζω η Ελλάδα. Η το μέσα πριτσίνατα στο ότι δεύω Γκρτσε. Η ομάδα Βάρντα Σκοπίων ήθελε να με πουλήσει, γιατί ήθελε να πάρει κάποια λεφτά και ήταν το μεγαλύτερο τρανσφερ που έχει γίνει, μεγαλύτερη μεταγραφή εκείνη την εποχή,
για τα σκοπιανά δεδομένα που δεν υπήρχε πριν. Έτσι παίρνω τον δρόμο και μεταγράφουμε στην Αθήνα. Видете, Вардар прва во својата историја имаше 4 репрезентативци на Југославија во исти момент. Тоа беа Тони Саевски, јас, Јаневски и овај и Најдовски и Сетинов. 5 репрезентативци имаше, што никогаш порано во историјата на клубот не се случило. И тоа беше еден показател дека таа генерација е изузетно талентирана и дека има и дека вредат да одат да играат и надвор од, од југословенските простори. Така да мислам дека Тони беше сигурно спремен да оди да игра и мислам дека ја е како клуб добро направи што го зема затоа што со него постигне и добри резултати. Ήταν για мене λίγο πολύ γνωστό το σκηνικό γιατί το είχα ζήσει όπως σας είπα στα 17 μου χρόνια, όμως τώρα ήταν το κάτι άλλο γιατί ήταν ο σκοπός εκείνη που ο κάθε ένας από εμάς θέλει, ήταν μεταγραφή που θα σου εξασφάλιζε κάποια πράγματα και ήταν ο σκοπός που έπαιζε στη μπάλα γιατί ήταν η δουλειά σου. Η πρώτη μας γνωριμία με ενθουσίασε ότι ήταν ένα πολύ σεμνό παιδί. Μου μίλαγε και κοκκίνιζε, τα μάτια του τα είχε κάτω και ποτέ δεν αναφέρθηκε στην αξία του σαν ποδοσφαιριστή. Είπε ότι θα έρθω, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να σας δικαιώσω αν με επιλέξετε. Τελευταίο βράδυ πριν ήταν όλα έτοιμα για να φύγω, μπορώ να σας πω ότι δεν είχα, ήταν άδειο το κεφάλι μου. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα, ήμουνα χαμένος γιατί είχα τη γυναίκα μου, είχα και το πρώτο μου παιδί, ο Βίκτορ, που ήταν μόλις 2 χρονών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν ήξερα δηλαδή ούτε που πάω, ούτε τι κάνω και γιατί το κάνω. Ήταν απίστευτο. Το 1988 τελείωνε. Μια νέα ζωή όμως άρχιζε, μια νέα προοπτική για τον Τόνι Σαββέφσκι. Και μπορεί τότε η Ελλάδα και η ΑΕΚ να μην ήταν ακριβώς η γη της επαγγελίας για τον σκοπιανό ποδοσφαιριστή, όμως ήταν μια κάποια ευκαιρία και εκείνος φρόντισε να την πιάσει από τα μαλλιά. Και μπορεί να μην το έδειχνε προς τους άλλους, ήταν πάντα σεμνός και κλειστός χαρακτήρας, όμως ο πρώτος καιρός λογικά ήταν για αυτόν δύσκολος. Να σας πω την αλήθεια ότι όταν πηγαίναμε για το ξενοδοχείο, είχα φοβηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που έβλεπα την Αθήνα, μεγάλη πόλη, που είχα διαβάσει, είχα ακούσει για την Αθήνα. Σε μια ημέρα τάμου να είτε σκητή πατήστα τη Γκοντίνη, ότι είπεσαι οδβούεν, τον είπεσαι νούγνε, να βέκνε τσούνας, ή σε πλάσευε ζωτό, κάκου και σε να βέκνε να
на тој живот. Ήταν μια ξένη χώρα, δεν ξέρεις την γλώσσα, δεν ξέρεις τι μπορεί να, τι σε περιμένει και ήταν ένας φόβος γιατί άφησα τη γυναίκα μου. Με το παιδί μου και ήταν όλα αυτά για μένα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό μπορεί και στη ζωή μου πολλές φορές δεν θέλω να θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα γιατί είναι πραγματικά δύσκολες στιγμές που έχω περάσει και δεν θέλω να τα θυμάμαι για έναν λόγο που θέλω να κρατήσω όλα τα καλά που είχα ζήσει. Στη Βάρδαρ ήταν καθιερωμένος και καταξιωμένος, ένας από τους στάρ της ομάδας. Το 1988 όμως όταν ήρθε στην ΑΕΚ, ο Τόνις Αβεύσκη ήταν υποχρεωμένος να αγωνιστεί για να ξανακερδίσει όσα με πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια είχε κατακτήσει. Και όλα αυτά μάλιστα συνέπεσαν σε μια εποχή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναβρει την παλιά της έγκλη, την εποχή που η ομάδα προσπαθούσε να ξαναμπεί στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν είδα και μεγάλη διαφορά το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ελλάδα και στη Ιουγκοσλαβία και δεν πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και υπάρχει καμία σχολή τόσο διαφορετική γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως ξεκίνησα το ποδόσφαιρο στα 14 μου χρόνια και στα 17 μου έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Η ΑΕΚ είναι για μένα μια πολύ μεγάλη ομάδα που δεν έχει, η αρχή της δεν είναι ούτε το 89 ούτε το 80. Κάθε χρόνος για την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικός για μένα. Την παρακολουθώ από το 1942-43, δηλαδή μισό αιώνα. Επομένως, κάθε φορά που έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, εμένα δεν με απασχολεί. Πολύ περισσότερο που ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Σαβέσκι και ο οποίος δεν έχει κανένα τίτλο, δεν έχει κανένα χαρτί που να αποδεικνύει ότι αυτός είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Στην Βαρντάρ, τρέχα γύρευε. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε σε μια ιταλική ομάδα, μια γαλλική, μια ισπανική, για να πω καλώς τον. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις πρώτες μέρες που ήρθα με όλα αυτά που καταλάβαινα ήταν ότι η διαφορά που μπορεί να ήταν η Ιουγκοσλαβία με την Ελλάδα, ότι ο Έλληνας κοιτούσε περισσότερα τα λεφτά πιο πολύ από τη δουλειά. Δηλαδή πάντα η σκέψη του ήταν πότε τα πληρωθεί, πότε τα πάρει τα λεφτά. Δεν κοιτούσε πώς θα δουλέψει να βελτιωθεί περισσότερα
τον ίδιο τον εαυτό και την ομάδα, αλλά περισσότερο τον ίδιο τον εαυτό του. Σιγά σιγά είδαμε ότι ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες, είχαμε τις ίδιες αρχές, τον ίδιο τρόπο σκέψης. Οι συζητήσεις μας ήταν γύρω από το ποδόσφαιρο, γύρω από τη ζωή. Ο Τόνι διάβαζε και κάποια βιβλία, και εγώ, αλλά και άλλα πράγματα. Γίναμε φίλοι. Εγώ δεν είχα στόχους. Γενικά στη ζωή δεν είχα στόχους. Απλά σε όποιο κομμάτι έμπαινα, προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου. Προσπαθούσα να είμαι όσο περισσότερο μπορώ σωστός απέναντι στον άλλον που με πίστεψε, που με έφερε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ήταν ο κύριος Μπάεβιτς που με γνώριζε και με έφερε και μπορώ να σας πω ότι τις πρώτες 4-5 μήνες δεν μπορούσα τα βράδια να κοιμηθώ. Συνέχεια τον έβλεπα στο όνειρό μου μόνο και μόνο να τον δικαιώσω αυτόν τον άνθρωπο που με έφερε, που με πίστεψε ότι μπορώ να το βοηθήσω. Και ήταν τελείως άγνωστος. Από ό,τι το θυμάμαι, δεν είχε ακουστεί ποτέ αυτό το όνομα και βέβαια προερχόταν από μια χώρα που είχε πολύ καλό ποδόσφαιρο, γειτονική μας χώρα. Ξέραμε πολλά για τη Ιουγκοσλαβία και τους ποδοσφαιριστές της, γιατί τότε ήταν η Ιουγκοσλαβία ακόμη. Αλλά για τον Τόνι Σαρβεύσκη δεν ήξερε κανένας τίποτα, η αλήθεια είναι αυτή. Απλώς όλοι βασιστήκαμε στο ένστικτο του Μπάγεβιτς και στις επιλογές του. Ο στόχος μου από πάντα ήταν να κερδίσει η ομάδα, να μπορώ να προσφέρω και εγώ περισσότερο όσο μπορώ το κομμάτι που πρέπει, ώστε να κερδίσουμε, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ο στόχος ήταν κάπου να πάρεις και το πριμ, αλλά αυτό δεν το σκέφτεσαι μέσα στο παιχνίδι. Ο στόχος είναι πάντα να μπορείς να κατακτήσεις κάτι, να πετύχεις κάτι. Μπορεί να είχα εγώ το στόχος, αλλά ο στόχος δεν τον έβαζα από μόνος, ότι ο στόχος ερχόταν σιγά σιγά από μόνος του. Ίσως να ήταν ευτυχία για τον ίδιο τον Σαρβεύσκη ότι ήρθε πράγματι ως φτηνή λύση στην ΑΕΚ. Το γνωρίζω και εγώ ότι με αυτή την λογική τον έφεραν στην ομάδα. Και λέω ευτυχία γιατί σε κάτι τέτοιες ομάδες που δεν πολύ διαφημίζουν τις μεταγραφές του, όπως συνέβη στη δική του την περίπτωση, και που δεν επίσης διεκδικούν κάτι πολύ σπουδαίο αμέσως, και ήταν σε μια τέτοια περίοδο η ΑΕΚ τότε, βρήκε χώρο ο Σαρβεύσκη να αποδείξει αυτό που ήταν. Και την πρώτη μέρα γνωρίστηκα και τους καινούριους συμπαίκτες μου. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή και μπορώ να σας πω και 10-20 μέρες μέχρι να γνωρίσει ποιος είναι και τι είναι. Πέρασαν έτσι πολλά, πώς να τα πω. Δεν τιμόμουν και σχεδόν τίποτα. Το μόνο που ξέρω ότι είχα την αίσθηση, μπορώ να κάνω λάθος. Είχαν λίγο μια καχυποψία τι τα βρούνε τώρα, τι παίχτες θα έρθει. Τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή να κατακτά πρωτάθλημα την πρώτη κιόλα σεζόν που αγωνίζεται στην νέα ομάδα. Τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή να παίρνει πρωτάθλημα σε μια ομάδα που κυνηγάει αυτό το στόχο για αρκετά χρόνια. Ένα πρωτάθλημα για την κατάκτηση του οποίου η συμβολή του Τόνι Σαρβεύσκη ήταν καταλυτική. Ήταν το πρώτο από τα 4 που κατέκτησε συνολικά ο Τόνι Σαρβεύσκη με την κυτρινό μαύρη ομάδα.